Οι Γάλλοι του Μπριάν. Αναγνώστε, επιτρέψατε μου να κάνω εδώ μια παρέκβαση σχετικώς με τη στάση των Γάλλων. Κι όμως ήθελα πολύ να αποφύγω αυτό το κεφάλαιο, ήθελα πολύ να ηλίθι να σκεπάσει μια θλιβερή σελίδα, μια σελίδα που αμαυρώνει τον γαλλικό πολιτισμό. Δυστυχώς όμως είμαι υποχρεωμένος απέναντι όχι μόνο της ιστορίας, αλλά και για αυτούς τους αδελφούς μας που εσφάγησαν εξαιτίας μιας ελληνικής πολιτικής την οποία ακολούθησε μια Γαλλία, χάρης σε ένα πολιτικό της. Τον Αριστίδη Μπριάν. Ο ιστορικός έχει υποχρέωση να βλέπει αντικειμενικά τα πράγματα και να διαφορεί αν τα γραφόμενα του θα πικράνουν πολλές φορές αγαπημένα του πρόσωπα. Αλλά όσο πικρά, όσο οδυνηρά και αν είναι η αλήθεια, πρέπει να λέγεται. Οι Γάλλοι συμπεριφέρθηκαν κατά τρόπο όχι αρμόζοντα σε έθνος που θέλει να γίνει πολιτισμένο. Όσοι έρχονται μέσα στο στρατό να τρίζουν τα δόντια εναντίον των Γάλλων, δεν αιτιούνται τους Τούρκους, αλλά τους Γάλλους. Όσοι χριστιανοί προσπαθούσαν να πλησιάσουν πλοίων, εδέχονται ζεματιστά νερά. Όσοι πάλι κατέφευγαν σε γαλλικά σχολεία ή εκκλησίες, συλλαμβάνονται από τους Γάλλους και παραδίδονται στους Τούρκους φαγής. Σαν να μην έφταναν αυτά, βρήκαν και τρόπο χρηματισμού εις βάρος των χριστιανών. Υπάλληλοι του γαλλικού προξενείου πουλούσαν χαρτιά με τη σφραγίδα του, με τα οποία οι προξενικοί υπάλληλοι ισχυρίζονται ότι θα μπορούσαν να έφευγαν οι χριστιανοί. Τα ψευτοπιστοποιητικά αυτά πουλούσαν αντί 100, 200, 300 και 400 ακόμα λιρών. Οι δυστυχείς μικρασιάτες επίστευαν τους Γάλλους και αγόραζαν τέτοια κουρελόχαρτα με κάθε θυσία. Οποία όμως απάτη, οποίο νέσχος, οποία ατιμία. Ποιος σατανάς εμηχανεύθη αυτό το σχέδιο. Ποια κακούργος φύσης εξεκμεταλλεύεται τόσο ατυχής υπάρξης. Αφού έχασαν τα πάντα οι μακρασιάτες, τους αφαιρούσαν με τέτοιο ανήθικο μέσο τα λίγα χρήματα που ήσαν η μόνη ελπής το παν για τις οικογένειες. Και αυτό το τελευταίο το χρήμα, τη μόνη την ελπίδα, την αφαιρούσαν οι Γάλλοι προσφέροντας τα ψευδή διαβατήρια. Ω Γάλλοι, φαντάζομαι ότι δεν έχετε αρκετή συνέση των εγκλημάτων τα οποία διαπράξετε. Διότι είναι τόσο μεγάλα. Διότι είναι τόσο αποτρόπαια. Διότι είναι τόσο φοβερά. Όσοι κατόρθωναν να προμηθευτούν τέτοια διαβατήρια, τους είχαν δώσει και όνομα. Λεσέζ Πασέρ. Έσπευαν προς την αποβράθα, από βάθα της πούτας με την οικογένειά των, δοξάζοντας τον Θεό και ευλογούντας τη Γαλλία. Είχαν τη βεβαιότητα ότι ήσαν πλέον ελεύθεροι. Πού να φανταστούν ότι έπεσαν θύμα απάτης από ευγενείς Ευρωπαίους που έχουν την αξίωση να θεωρούνται ότι κατέχουν τα σκύπτρα του πολιτισμού. Πού να φανταστούν ότι η σφραγή του γαλλικού έθνους χρησιμοποιείται για ταπεινά χρηματικά συμφέροντα. Η ψυχή μου αηδιάζει και αγανακτώ αν απολώνουν τέτοια αισχρά γεγονότα. Στην αποβάθα της Πούντας, Τούρκοι αξιωματικοί και χωροφύλακες έχουν συνεργάτες Εβραίους για να εξετάζουν τα πιστοποιητικά των αναχωρούντων. Κατά την εξέταση παρευρίσκονται και αξιωματικοί του Αμερικάνικου ναυτικού. Ένας-ένας προχωρούσαν από μία δίωδο, η οποία οδηγούσε προς τα πλοία, που είναι ελληνικά, επιτετεγμένα από των Αμερικανικών Ερυθρών Σταυρών. Οι γυναίκες, τα παιδιά και οι γέροντες περνούν ελεύθερα. Οι άντρες εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Εάν έχουν καλά ξένα πιστοποιητικά, αφήνονται να προχωρήσουν προς τα πλοία. Εάν όμως όχι, τότε αλίμονον το. Τους παραλαμβάνουν οι Τούρκοι στρατιώτες και τους δέρνουν αγρίως κάτω από τα μάτια των Αμερικανών. Όσοι είχαν τα περίφημα Λεσέζ Πασέρ, ηρωτώνται ηρωνικώς από τον ελεγκτή. Είστε Γάλλος. Α, είσαι από τους φιλέλληνες. Πήγαινε τότε με τους Ρωμιούς. Αλβούλβου για λατζή Φραντσίζ. Πάρετε χτυπάτε αυτόν τον ψευτοφραντζέζο. Ετελείωνε ο απόγονος του Ιούδα, αποτινόμενος στους στρατιώτες. Τα θύματα αυτά του γαλλικού προξενείου μήνης αριθμούνται σε εκατοντάδες. Βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς ύστερα από το πάθημά των να τους φέρουν αυτόν στο στρατόνα σε άθλια κατάσταση και να τους ακούμε να βλασφημούν και να καταργούνται όχι τους Τούρκους αλλά τους Γάλλους. Κάθε καινούριος εχμάλωτος μας λέγει και μια ιστορία με ηρώα πάντα Γάλλων, αλλά είναι τόσο άθλια φυλή, έχουν τόσο πορωμένη συνείδηση. Αλλά είναι μήπως τέρατα που εξέμισε ο Άδης στη γη. Μεταξύ των θυμάτων της γαλλικής τυριωδίας συγκαταλέγεται και ένας φίλος μου, ονόματι Μποστατζόγλου. Εδάγκανε τα χείλη του από τη λύσα του για τα όσα επέφερε εκ μέρους των Γάλλων, αφού πρώτα του αφήρισαν όλα τα χρήματα. Αλλά τι κακόν τους είχαν κάνει οι μικρασιάτες, πολλοί των οποίων έχησαν και αυτού το αίμα των ή στα γαλλικά παιδιά των μαχών. Μία από αυτές τις μέρες, μας έφεραν μαζί με άλλους εχμαλώτους και κάποιον Μουράτογλου, στα Φιδέμπορα νομίζω. Το κεφάλι του ήταν πληγωμένο και η θέα του προξενούσε φρίκι. Τρίχες την είχε διόλου.
Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς είχε γίνει έτσι το κεφάλι του. Ούτε ασθένεια ήττο, ούτε κτύπημα. Και ξέρετε τι αναστάτησε λίγο από τον ίδιο. Είχε ρηφθεί στη θάλασσα και προσπαθούσε να πλησιάσει σε ένα γαλλικό πολεμικό. Οι Γάλλοι ναύτες που τον αντιλήφθησαν έθρεψαν κατά πάνω του ένα σωλήνα με ζεματιστό νερό. Κατόπιν τον παρέλαβε γαλλική βεντζινάκατο, τον έφερε στην ξηρά και τον παρέδωσε στους Τούρκους. Πέθανε μέσα στο στρατόνα την άλλη μέρα. Ένας άλλος, ο Ισακίδης, καταστηματάρχης εν Σμύρνη, μου αφηγήθηκε άλλη επίσης τρομερή ιστορία. Τον είχαν φέρει στο στρατόνα τρελών σχεδόν. Έμενε με τη μητέρα του μπροστά στο θέατρο Σμύρνης, με πολλούς άλλους. Κατόρθωσε δίδοντας όσα χρήματα είχε για να προμηθευτεί ένα από τα περίφημα Λεσέρ Πασέρ και πήγε να μπει με τη μητέρα του σε μια γαλλική βενζινάκατο. Οι Γάλλοι ναύτες, αφού τον ειρωνεύτηκαν αρκετή ώρα, το συνέλαβαν και τον παρέδωσαν στους Τούρκους. Η μητέρα του, βλέπουσα τη συμπεριφορά των Γάλλων, εξαγριώθηκε και όρμησε εναντίον του να τους χτυπήσει. Και οι ναύτες τη σκότωσαν με τα κοντάρια της βενζινάκατο. Άκου αυτές τις ιστορίες και λυσούσα από αγανάκτηση. Διερωτώ με πώς επί τόσο διάστημα δεν είχα καταλάβει τα αισθήματα των Γάλλων. Στο νου μου έρχεται ακόμα το προμηνών επεισόδιο της συλλήψης του γαλλικού ατμόπλοιου Εσποάρ από ελληνικών πολεμικών και οι Έλληνες άβηκαν τον πλοίο ελεύθερο για να παραδώσει τον Κεμάλ τα παλαιμοφόδια. Τι λάθη! Στο τέλος μας συζήτησαν οι Γάλλοι αποζημίωση την οποία δεν γνωρίζω εάν εδώσαμε και το Εσποάρ αφού παρέδωσε τα παλαιμοφόδια ήρθε Σμύρνη για να ειρωνευτεί τους Έλληνες. Ακόμη κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ενώ ο στρατός μας πετούσε καταλαμβάνων από πόλεις στα βάθη της Μικράς Ασίας, χαρίζοντας την ελευθερία σε χιλιάδες Έλληνες, συνελάβαμε εχμαλώτους Γάλλους αξιωματικούς, υπηρετούντας εις το στρατό του Κεμάλ. Και τους εχμαλώτους αυτούς τους αφήσαμε αμέσως κατά διαταγή του Στοργιάδη, αντί να τους ξεσκεπάσουμε, αντί να φωνάξουμε στον κόσμο την γαλλική προδοσία. Και αυτά γίνονται επί κυβερνήσεως του Μπριάν, του ιδίου Μπριάν, ο οποίος φορέσας προσωπίδα θέλει να προσποιείται των ειρηνόφιλων του ιδίου Μπριάμ, ο οποίος επρόδιδε τη σύμμαχό του Ελλάδα. Αλλά εστί δίκαιο φθαλμός, δια τη συμπεριφορά της εκείνης η Γαλλία επλήρωσε αρκετά αργότερα με την επανάσταση του Μαρόκου. Το πάθος των Γάλλων εναντίον των Ελλήνων είχε εξάψει η κυβέρνηση Μπριάν, επειδή κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου είχαν σκοτωθεί 300 Γάλλοι προτού κάνει την επανάσταση της Θεσσαλονίκης ο Ελευθερίος Βενιζέλος. Αυτό είχε ξεχαστεί από τους Γάλλους. Αλλά επειδή ο Μπριάν άλλαξε πολιτική, βρήκε αφορμή την επαναφορά του Κωνσταντίνου για να ξεσηκώσει τους Γάλλους εναντίον των Ελλήνων. Πρέπει να παραδεχτούμε όμως ότι οι διαδαχθέντες των Βενιζέλων έκαναν το φοβερό λάθος να επαναφέρουν τον εξόριστο βασιλέα παρά την προειδοποίηση της γαλλικής κυβερνήσεως, η οποία ετώνιζε ότι από σύμμαχος θα γινόταν εχθρά. Το λάθος μας εκείνο πληρώθηκε ακριβά, με τους παραπάνω τρόπους. Η πολιτική είναι και ανήθικη.